Παράταση των συμβάσεων των γιατρών με το πρώην τάξη δόθηκε για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από το αρμόδιο Υπουργείο έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προκήρυξης 22 θέσεων ιατρικού προσωπικού για τον ομό Ρεθύμνου που θα εξυπηρετούν τους 12.000 συνολικά ξενοδοχοϋπάλληλους. Η προκήρυξη βγήκε προχθές από το ΙΚΑ που μιλά για 1.500 περίπου γιατρούς σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτούς θα είναι και οι 22 γιατροί που προβλέπει η υπουργική απόφαση για το πρώην τάξη. Πρόκειται για την ενεργοποίηση υπουργικής απόφασης της προηγούμενης κυβέρνησης και σύμφωνα με τον κύριο Κουτρουμάνη σε 28 τουριστικές περιοχές της χώρας λόγω του αυξημένου ποσοστού των ξενοδοχοϋπαλλήλων προβλέπονται επιπλέον γιατροί για τους ασφαλισμένους του πρώην τάξη έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ιατροφαρμακευτικές τους ανάγκες. Περιμένουμε την προκήρυξη, περιμένουμε τις αιτήσεις των γιατρών και περιμένουμε τις εξελίξεις. Για την παράταση είναι τουλάχιστον ένα μήνα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της πρόσληψης νέων γιατρών. Οι γιατροί αυτοί εντάσσονται στην προκήρυξη των 1.500 ατόμων που εξαγγέλθηκε την περασμένη Δευτέρα από το αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν δύο υπουργικές αποφάσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση, οι οποίες τις δέχεται και η νέα ηγεσία του Υπουργείου. Και κατά το παρελθόν γίνανε κάποιες προσπάθειες για την κάλυψη όλων των ειδικοτήτων και δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Λόγω της άρνησης των γιατρών να κάνουν αίτηση.